Το αγωνιστικό ραντεβού της ΚΝΕ με τους νέους εργαζόμενους, μαθητές και φοιτητές στο φεστιβάλ σηματοδοτεί την έναρξη των αγώνων που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της νεολαίας σε όλους τους τομείς. Η ΚΝΕ καλεί τους νέους σε συμπόρευση με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, καταρχάς για να συζητήσουμε πάνω στους προβληματισμούς που έχει. Δηλαδή, η ΚΝΕ απαντάει και το ΚΚΕ ακριβώς στο ότι μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό από αυτό που πάρα πολλά χρόνια είναι οι εργαζόμενοι ζουν. Η ΚΝΕ καλεί τους νέους εργαζόμενους να αγωνιστούν για να αποκρούσουν τα νέα αντεργατικά μέτρα που έφερε η κυβέρνηση με αφορμή την πανδημία. Φέτος, ειδικότερα σε συνθήκες πανδημίας, αυτό που βλέπουν οι νέοι εργαζόμενοι είναι από τη μία πακτολό χρημάτων δισεκατομμυρίων από την κυβέρνηση στους επιχειρηματικούς ομίλους, στη μεγαλοεργοδοσία, και από την άλλη μέρα με τη μέρα να χειροτερεύει η δικιά τους ζωή, οι όροι εργασίας δηλαδή, η ανεργία να μεγαλώνει, η ανασφάλεια για το μέλλον, οι ίδιοι όροι δουλειάς να χειροτερεύουν. Και από αυτή την άποψη έχει πολύ μεγάλη σημασία και η συμμετοχή σήμερα και η ίδια η διοργάνωση του φεστιβάλ ως απάντηση ακριβώς σε αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί η κυβέρνηση, το κράτος, το ίδιο το σύστημα, το οποίο αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά, ο τρόπος ο οποίος λειτουργεί δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός του. Ο σκοπός του είναι το κυνήγι του κέρδους και μόνο αυτό βλέπουν. Οι φοιτητές από την πλευρά τους διεκδικούν μέτρα προστασίας της ζωής τους στα πανεπιστήμια και τις σχολές, με την κυβέρνηση να δίνει αόριστες υποσχέσεις χωρίς να λαμβάνει μέτρα ουσιαστικής στήριξης των παιδιών της λαϊκής οικογένειας που σπουδάζουν. Χιλιάδες φοιτητές αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται ουσιαστικά στον αέρα. Πρωτοετοί συνάδελφοί μας που δώσαν αγώνα για να μπουν στα πανεπιστήμια δεν ξέρουν τι θα κάνουν, αν θα ανοίξουν οι σχολές τους, πότε θα ανοίξουν οι σχολές τους, με τι όρους θα ανοίξουν οι σχολές τους, καθώς οι ελλείψεις είναι πραγματικά πάρα πολλές. Αφού όλες οι κυβερνήσεις και η Νέα Δημοκρατία αλλά και οι προηγούμενες ακολουθούν την πολιτική της υποχρηματοδότησης, έτσι εμφανίζονται χιλιάδες ελλείψεις σε καθηγητές, προσωπικό, καθαρίστριες, υποδομές. Είναι ανάγκη του νέου σήμερα να αθληθεί, να έχει πρόσβαση ουσιαστική στον πολιτισμό. Όπως και όχι ουσιαστικά στα εκτρώματα που θέλουν να μας προβάλλουν στην τηλεόραση τύπου Big Brother. Καλούμε εδώ πέρα όλους τους φοιτητές να περάσουν από το φεστιβάλ μας, να συζητήσουμε για τις σπουδές μας, για το τι μέλλον έχουμε ανάγκη σήμερα, για το τι μπορούμε να έχουμε σήμερα, για μια καλύτερη ζωή. Είμαστε ήδη εδώ πέρα χιλιάδες φοιτητές. Δυναμώνουμε τον αγώνα για τις σχολές που έχουμε ανάγκη, για τη ζωή που έχουμε ανάγκη, για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Το αγωνιστικό ραντεβού της ΚΝΕ με τους μαθητές στο φεστιβάλ έρχεται να στείλει το μήνυμα πως η νέα σχολική χρονιά θα σημαδευτεί από αποφασιστικούς και δυναμικούς αγώνες για σχολείο και ζωή με δικαιώματα. Η κυβέρνηση ενώ είχε όλο τον χρόνο για να προετοιμάσει τα σχολεία κατάλληλα, δεν το έκανε. Βλέπουμε ότι είμαστε στις ίδιες ακατάλληλες αίθουσες, στα ίδια κτίρια, στα ίδια προάβλια, με τους ίδιους ή ακόμα και λιγότερους αριθμούς καθηγητών. Θα δώσει απάντηση στην κυβέρνηση που επέλεξε εν μέσω πανδημίας και με κλειστά σχολεία να περάσει νόμους που μετατρέπουν το σχολείο ακόμα περισσότερο σε ατέλειωτο εξεταστικό κέντρο που γεμίζει τους μαθητές με άγχος και ανασφάλεια, αδειάζοντας παράλληλα τις τσέπες των γονιών τους. Καλούμε τους μαθητές να έρθουν στο φεστιβάλ για να αντιμετωπίσουμε και να παλέψουμε μαζί ενάντια σε αυτό το σάπιο σύστημα της αδικίας και της εκμετάλλευσης του καπιταλισμού, διότι δεν γίνεται στον 21ο αιώνα να μην μπορούμε να έχουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας της υγείας μας καλυμμένα. Υπάρχει η εναλλακτική, μπορούμε να έχουμε ολόκληρη μόρφωση, μπορούμε να έχουμε όλα τα μέτρα προστασίας καλυμμένα. Και αυτό που λέμε κι εμείς είναι ότι ο σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασένουμε, για να κερδίσει η ζωή.